Αγαπητοί μου, καταρχάς θα ήθελα να σας καλωσορίσω. Και η ευκαιρία που μας δίνεται σε εμάς τους μοναστηριακούς, εσείς οι πανεπιστημιακοί, να σας υποθεί κάτι, είναι μια ευλογία. Γιατί η ακαδημαϊκή θεολογία είχε μείνει έξω από την εκκλησιαστική παράδοση. Αυτό είναι μια αλήθεια. Γι' αυτό αυτός ο ακαδημαϊσμός των θεολογικών σχολών ήταν ένα στοιχείο φθοροποιών. Αν τώρα οι θεολογικές σχολές μπορούν να ξαναστρέφουν το πρόσωπό τους εις την εκκλησία, εις την παράδοση, η παράδοση διασώζεται κατά τεκμήριον τουλάχιστον εις των μοναχικών βίων, η στροφή στους πατέρες και τα λοιπά, παρά την πολύ σύγχρονη και τεχνοκρατούμενη εποχή μας, όμως είναι μια ευλογία και ταυτόχρονα και μια ανάγκη. Έτσι έπρεπε να γίνει. Ο πολιτισμός μας παρέχει πολλά μέσα. Μάλιστα πλεισμονή μέσων τεχνικών που θα μπορούσαν τα μέσα τα οποία παρέχονται να χρησιμοποιηθούν από την Εκκλησία στο ποιμαντικό της έργο, στην ποιμαντική της διακονία. Ειδικότερα, θα λέγαμε, είναι τα σύγχρονα και καταπληκτικά όντως οπτικοακουστικά μέσα, ιδιαίτερα δε η τηλεόραση. Λέγω τούτο γιατί μου εζητήσατε το θέμα μας να είναι, αφού είσαστε στο μεταπτυχιακό της ποιμαντικής ψυχολογίας, και ζητήσατε να πούμε κάτι από τα μέσα ενημερώσεως και ιδιαίτερα για την τηλεόραση. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα μας είναι ειδικά πάνω στο τι μπορεί να προσφέρει η τηλεόραση στο ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας, ή πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει η Εκκλησία την τηλεόραση στο ποιμαντικό της έργο. Θα λέγαμε ότι προβληματική δεν υπάρχει στην προσφορά του τεχνικού πολιτισμού, αλλά το πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι προσφορές, εκείνη η προβληματική. Υπάρχει μια, θα το πούμε από την αρχή αυτό, οξία, και οφείλει να υπάρχει μια οξία αντιδιαστολή ανάμεσα στην Εκκλησία και στον κόσμο. Είναι δύο πραγματικότητες. Κόσμος πάντοτε εν ενία ηθική. Υπάρχει σαφής το δευτερόνο αντιδιαστολή ανάμεσα στην Εκκλησία και στον κόσμο. Ο κόσμος θα προσφέρει ό,τι ο ίδιος παράγει. Είναι πολύ φυσικό. Και εφόσον η Εκκλησία κινείται ιστορικά μέσα εις αυτόν τον κόσμο, θα έλεγα κάπως έτσι, πώς να το πω, περιχωρείται τρόπον τεινά. Δεν πρέπει όμως να είναι έτσι. Δηλαδή η Εκκλησία αναπτύσσεται μέσα εις τον κόσμο, όπως ο κάθε καρπός που μεγαλώνει εκ των έσω προς τα έξω και προσλαμβάνει στοιχεία από τη γη, χυμούς, νερό και άλλα στοιχεία, τα πολλά στοιχεία που θα το συστήσουν τον καρπόν, και αυξάνει εκ των έσω προς τα έξω. Ό,τι δε προσλαμβάνει ο καρπός, το κάνει δικό του. Όταν τρώω ένα ροδάκινο, δεν τρώω ασβέστιο, δεν τρώω μαγνήσιο, τρώω ροδάκινο. Και το ροδάκινο είναι, παρότι περιέχει αυτά τα στοιχεία της γης, όμως είναι ροδάκινο. Έτσι και η Εκκλησία προσλαμβάνει τον κόσμο για να τον εκκλησιαστικοποιήσει, ώστε οι πιστοί να μην έχουν πια τίποτα από αυτό που λέγεται κόσμος. Από τον κόσμο θα προσληφθούν, αλλά δεν θα αποτελούν κόσμο. Αυτό είναι μια θεμελιώδης αρχή, καταρχάς την ποιμαντική, ειδικότερα δε στην Ιερά Αποστολή. Ποτέ δεν πρέπει αυτά τα πράγματα να τα μπερδέψουμε, να τα ανακατώσουμε, γιατί τότε έχουμε το φαινόμενο της μη γνησιότητος, το φαινόμενο της νοθείας. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, ό,τι θα πούμε
θα πρέπει να τα αντιδιαστήλουμε και θα πρέπει να τα επισημάνουμε για να έχουμε καλή γνώση των πραγμάτων πώς θα κινηθούμε. Έτσι, με αυτά τα δεδομένα, η τηλεόραση είναι μια πραγματικότητα. Πώς αυτή μπορεί να σταθεί? Πρώτα, όταν η τηλεόραση χρησιμοποιηθεί σαν ποιμαντικό στοιχείο από την Εκκλησία. Να πει η Εκκλησία ότι θα κάνω μια δική μου τηλεόραση, ένα δικό μου ραδιοφωνικό σταθμό κλπ. Θα χρησιμοποιήσω δικό μου υλικό, οπότε τότε η τηλεόραση πράγματι θα τεθεί στην υπηρεσία της ποιμαντικής διακονίας. Και το δεύτερο, πως μπορεί να σταθεί η τηλεόραση σαν επινόηση εφεύρεση, πως η ποιμαντική εκκλησία, συγγνώμη, η ποιμαντική της εκκλησίας θα χρησιμοποιήσει ή θα σταθεί μπροστά στην τηλεόραση που προσφέρει ο κόσμος. Έχουμε λοιπόν δύο πράγματα. Όταν η εκκλησία χρησιμοποιήσει την τηλεόραση από μόνη της και όταν η τηλεόραση προσφέρεται από τον κόσμο, πώς θα σταθεί η εκκλησία έναντι της τηλεοράσεως που προσφέρει ο κόσμος? Είναι λοιπόν δύο πράγματα. Η απάντηση στο πρώτο, δηλαδή η εκκλησία πώς θα χρησιμοποιήσει την τηλεόραση, είναι απλή. Η Εκκλησία πράγματι μπορεί να χρησιμοποιήσει την τηλεόραση στην ποιμαντική της διακονία και έχει όντως να προσφέρει και ομολογουμένως πολλά. Βέβαια υπάρχουν και μειονεκτήματα σε αυτή την προσφορά. Γιατί με την τηλεόραση που θα χρησιμοποιήσει η Εκκλησία ασκείται μια απρόσωπη τηλεποιμαντική. Τηλε, βάζω παύλα, τηλεποιμαντική. Δηλαδή, όταν λέμε απρόσωπη, δεν βλέπεις τον κατηχούμενο, τον ποιμενόμενο. Είναι δε απρόσωπο πράγμα αυτό, είναι μηχανικό πράγμα, έφυγε, πήγε στις κεραίες των σπιτιών και οι πιστοί βλέπουν ότι βλέπουν. Αυτό βεβαίως είναι ένα μειονέκτημα, γιατί είναι γνωστό ότι μέσα στην εκκλησία ένας που πάει να εξομολογηθεί βλέπει τον πνευματικό και ο πνευματικός τον εξομολογούμενο. Ο εξομολογούμενος ντρέπεται, διστάζει, κλαίει, στεναχωριέται, στριφογυρίζει, γιατί είναι μπροστά στον πνευματικό. Υπάρχει μια προσωπική επικοινωνία. Είναι η αρίστη μορφή ποιμαντικής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η τηλεποιμαντορία είναι ένα απρόσωπο πράγμα και δεν ταιριάζει πάρα πολύ στην ποιμαντική της Εκκλησίας. Είπαμε, είναι αυτό ένα μειονέκτημα. Ακόμη, ο κάθε πιστός, εκείνο το οποίο θα πάρει η Εκκλησία, αγνοεί το πώς ο κάθε θεατής, το συγκεκριμενοποιούμε το πράγμα, έτσι, τηλεόραση, πώς ο κάθε θεατής θα προσλάβει εκείνο το οποίο του προσφέρει η Εκκλησία. Ορθά το πήρε? Λανθασμένα το πήρε? Η Εκκλησία δεν έχει την δυνατότητα να το ελέγξει αυτό. Όταν έχουμε ένα κατηχητικό σχολείο, ρωτούμε το παθητή, το παιδί. Πες μου, παιδί μου, τι είπαμε? Ο κατηχητής μπορεί να αντιληφθεί αν οι κατηχούμενοι πήραν σωστά ή στραβά εκείνο το οποίο πήραν. Εδώ στην τηλεόραση δεν έχουμε αυτή την δυνατότητα. Ακόμη υπάρχει ένας άλλος κίνδυνος. Αν ο πιστός αρκείται, υπογραμμίζω, σε ό,τι θα παίρνει από την τηλεόραση, τότε δημιουργείται μια ατομιστική πνευματικότητα. Δηλαδή, αισθάνεται ότι αυτός το παίρνει και δεν τον ενδιαφέρει για τους άλλους. Είναι δικό μου αυτό. Εγώ πως το πήρα, ή κάνω και μια επιλογή, αν θέλετε, το τι θέλω να πάρω, μια διαλογή καλύτερα, και τίποτα. Έτσι, ο κάθε πιστός μένει ξένος από τον άλλο πιστό. Δηλαδή, ένα είδος προτεσταντικής πνευματικότητος, που δεν ενδιαφέρεται ο πιστός δια το σύνολο. Είναι γνωστό όμως ότι μια τέτοια
μία τέτοια πνευματικότητα είναι αποκομμένη από την Εκκλησία, από την εκκλησιαστική σύναξη που είναι το σώμα του Χριστού που υπηρετείται από τα μυστήρια. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Ακόμα η τηλεόραση μπορεί να εξυπηρετήσει, βέβαια σαν πλεονέκτημα αυτό, στην προσφορά μιας θείας λειτουργίας. Ένας άρρωστος όταν βλέπει πανοραματικά πια μια θεία λειτουργία ευχαριστείται. Είναι στο κρεβάτι του, δεν μπορεί να κινηθεί, ευχαριστείται. Αλλά εάν όμως αυτήν την θεία λειτουργία από την τηλεόραση την χρησιμοποιήσει ο υγιής και δεν πάει στην εκκλησία, αυτό είναι ένα αρνητικό στοιχείο. Γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για εκκλησιασμό από την τηλεόραση. Δεν μπορούμε να μιλάμε για εκκλησιασμό από το ραδιόφωνο. Τι είναι η Θεία Λειτουργία? Είναι τραπέζι. Είναι δείπνων. Παρατηθέμενα που τρώγονται από εκείνους που συνάχτηκαν. Αν λοιπόν δεν υπάρχουν τα παρατηθέμενα στην τηλεόραση, γιατί μπορεί να βλέπεις τη Θεία Λειτουργία, μπορεί να βγαίνει ο ιερέας με το Άγιο Ποτήριο, αλλά δεν μπορείς να πάρεις τίποτα. Ύστερα δεν έχεις αυτή την κοινωνία με τους άλλους πιστούς. Έχεις αυτή την κοινωνία κατά εικονικών τρόπων. Και αυτό, αντιλαμβάνεστε, είναι ένα μειονέκτημα. Αυτά τα πράγματα, όπως μεταξύ ασθενούς και υγιούς, αν δεν αντιδιασταλεί, αντιλαμβάνεστε εδώ, έχουμε ένα μειονέκτημα. Δεν θέλω να μείνω πιο πολύ στο κεφάλαιο αυτό πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων. Υπάρχουν και πιο πολλά πλεονεκτήματα και πιο πολλά μειονεκτήματα από αυτά που αναφέραμε, στο ότι η Εκκλησία έχει δική της τηλεόραση και προσφέρει ποιμαντικά πια αυτό που προσφέρει. Εκείνο που σήμερα ενδιαφέρει, και νομίζω κάπως έτσι το ζητήσατε ή το αισθάνεστε αυτό που ζητήσατε, είναι το πως η ποιμαντική της Εκκλησίας θα σταθεί μπροστά στην τηλεόραση που προσφέρει ο κόσμος. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το θέμα. Το πρώτο το είπαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, το πρώτο το είπαμε. Ας ελπίζουμε ότι κάποτε η Εκκλησία θα φτάσει και να έχει και μία τηλεόραση. Τώρα είναι στο ξεκίνημα να έχει ραδιοφωνικό σταθμό. Ας το ελπίσουμε. Γι' αυτό είπαμε αυτά τα πολύ λίγα. Το πρόβλημα όμως είναι κυριότατα το πώς θα σταθεί ο κόσμος της Εκκλησίας, τα μέλη της Εκκλησίας. Διότι εμείς όλοι, Εκκλησία και Πολιτεία, συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο. Στα ίδια πρόσωπα συμπίπτουν αυτά τα δύο. Άρα οι πιστοί μας σήμερα βλέπουν τηλεόραση. Ρίξτε μια ματιά να δείτε στις πολυκατοικίες. Να δείτε κάθε πολυκατοικία πόσες κεραίες έχει απάνω. Δάσος κεραίων. Που σημαίνει ότι όλοι, λίγο ή πολύ, βλέπουν τηλεόραση. Εκεί υπάρχει μέγα πρόβλημα. Εμείς ως κληρικοί σας το βεβαιώνουμε, είναι μέγα πρόβλημα. Επιτρέψτε μου και θα το δείτε αυτό, απροσπέλαστο. Απροσπέλαστο πρόβλημα. Τέλος πάντων, αυτό το θέμα θα κουβεντιάσουμε τώρα. Θα πούμε μερικές σκέψεις. Θα ήθελα όμως να σας έλεγα μια βασική αρχή του Ευαγγελίου. Βασική. Θεμελιώδης. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή. Και ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Όλος. Δηλαδή, πονηρός είναι ο διάβολος. Ο κόσμος όλος βρίσκεται μέσα εις τον διάβολον. Και λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι παν το εν το κόσμο. Παν ό,τι υπάρχει μέσα εις τον κόσμο. Τι είναι? Η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Τρία πράγματα. Θα μείνω στο ένα. Η επιθυμία των οφθαλμών. Διότι αυτό υπηρετεί η τηλεόραση η κοσμική. Την επιθυμία των οφθαλμών. Διότι με τα μάτια μας βλέπουμε την τηλεόραση. Και λέει ακόμα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δε τα εν το κόσμο. Μην αγαπάτε τον κόσμο, ούτε ό,τι υπάρχει μέσα εις τον κόσμο, ούτε ό,τι ο κόσμος προσφέρει. Θα λέγαμε εδώ θα μπορούσαμε να σταματήσουμε και θα φύραμε τα συμπεράσματα στον καθένα μας. Τι δηλαδή? Και η τηλεόραση είναι ένα προϊόν του κόσμου, υπηρετεί τον κόσμο
είναι μέσα στον κόσμο και συνεπώς όταν εντέλεται ο Θεός να μην αγαπάμε τον κόσμο, ούτε εκείνο που είναι μέσα στον κόσμο, πάντοτε είναι μια ηθική, το επαναλαμβάνω, αντιλαμβάνεστε ότι η απάντηση δόθηκε. Όμως θα πρέπει ωστόσο να πούμε μερικές εξηγήσεις. Αν πούμε κάποιες δυσκολίες, δικαιολογίες καλύτερα, ότι ναι, ξέρετε, αλλά για μια μη απολυτοποίηση των πραγμάτων, καλά, ναι, αλλά μια προσέγγιση, ναι, βέβαια, λέει ο Λόγος του Θεού αυτά που λέει, αλλά να κάνουμε μια προσέγγιση, να ακολουθήσουμε ενδεχομένως μια μέση οδό, αφού τα πράγματα σήμερα είναι έτσι, θα λέγαμε, προσέξτε με, απερίφραστα, ότι εδώ φανερώνουμε έναν εκκοσμικευμένο χριστιανισμό, όσο κι αν μας πονάει αυτό. Και είναι γνωστό, θα το πω και θα το ξαναπώ πιο κάτω, ότι ένας εκκοσμικευμένος χριστιανισμός δεν σώζει και είναι χειρότερος από, από μια κατάσταση να είσαι μακριά, να είσαι ειδωλολάτρης. Γιατί νομίζεις, πλανάς, έχεις την αίσθηση ότι θα σωθείς, αλλά δεν θα σωθείς. Εδώ είναι που σας είπα ότι θα τα δούμε τα πράγματα να στενεύουν και να δυσκολεύουν. Τίθεται το ερώτημα τότε, τι θα προσφέρει ποιμαντικά η τηλεόραση στην ποιμαντική διακονία? Τίποτα. Όχι απλώς τίποτα, αρνητικές θέσεις. Θα κάνει κακό. Η Εκκλησία μας πώς τοποθετεί καταρχάς το θέμα της οράσεως? Διότι η τηλεόραση υπηρετεί την όραση. Δια της αισθήσεως της οράσεως έχουμε ό,τι έχουμε μετά, ιδέες και τα λοιπά που σχηματίζονται στις σκέψεις μας και τα λοιπά. Πώς τοποθετείται η Εκκλησία μας ως προς το θέμα της αισθήσεως της οράσεως? Θα κάνουμε μια πάρα πολύ σύντομη επισκόπηση του θέματος. Ένα τροπάριο της 13ης Σεπτεμβρίου είναι το δοξαστικό των Κεκραγαρίων. Λέει, εγγενίζεστε αδελφοί, θα γίνεστε καινούργοι, και των παλαιών άνθρωπων αποθέμενοι. Αποθέσατε των παλαιών άνθρωπων. Εν κενότητη ζωής πολιτεύεστε. Να πολιτεύεστε με την κενότητα της ζωής. Τα λέει και ο Αποστόλος Παύλος αυτά. Πάση χαλινών επιθέντες εξονοθάνατος. Να βάλουμε παντού χαλινάρια, εκεί που ακριβώς μπορεί να εκπηδήσει ο θάνατος. Πάντα τα μέλη, ποια μέλη? Τα σώματα. Εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, νεκρώσατε ουν τα μέλη ημών τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν, κακήν κλπ. Εδώ, τι λέει? Το ίδιο είναι, ίδιο νόημα. Πάντα τα μέλη παιδαγωγήσομαι. Αυτό είναι πολύ όμορφο, να διαπαιδαγωγήσουμε όλα τα μέλη μας. Δεόμενοι αγιαστήνε ημών τα αισθητήρια των ψυχών, και να παρακαλάμε να αγιαστούν τα αισθητήρια των ψυχών μας. Μην ξεχνάτε ότι πίσω από τις 5 σωματικές μας αισθήσεις είναι οι 5 ψυχικές μας αισθήσεις. Ο Κύριος έλεγε, είσαστε τυφλοί. Είμαστε τυφλοί, βλέπουμε. Όχι, αν βλέπατε δεν θα λέγατε αυτά που λέτε, έλεγε στους Φαρισαίους. Ώστε εγώ λέγει ήλθα εις κρίσιν. Οι τυφλοί να βλέπουν και εκείνοι οι ανοιχτομάτιδες να μην βλέπουν. Διότι πρόκειται περί των αισθήσεων της ψυχής, περί της οράσεως της ψυχής. Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη εκείνο το γνωστό, νους ορά και νους ακούει. Δεν ακούν τα αυτιά, ο νους ακούει. Δεν βλέπουν τα μάτια, τα μάτια, ο νους βλέπει. Ο νους λοιπόν έχει τα αυτιά, έχει τα μάτια. Όταν λέει η Γραφή, γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος. Ελάτε να γευθείτε, να ειδείτε ότι ο Κύριος είναι Χριστός. Δηλαδή με ήττα, ωραίος,
χρήση μας, γλυκής, ωφέλη μας. Τι είπε, τι επεκαλέστη, η γραφή, αγιογραφικό είναι, τι επεκαλέστη την αίσθηση της γεύσεως, αλλά την ψυχική αίσθηση της γεύσεως. Ακόμα αγαπητοί μου, ο Κύριος άνοιγε τα μάτια των τυφλών. Γιατί λέτε? Για να τις ευεργετήσει. Τότε αν ήταν έτσι, γιατί δεν άνοιξε τα μάτια όλων των τυφλών της Παλαιστίνης? Και γιατί ακόμα μέσα στην εκκλησία οι ιερείς δεν έχουν την δυνατότητα να ανοίγουν όλων των τυφλών τα μάτια? Δεν θα υπήρχαν τυφλοκομεία. Δεν θα υπήρχαν. Γιατί άνοιξε τα μάτια των τυφλών? Για να ειδούν, να ειδούν τον ενανθρωπίσαντα λόγον. Γιατί άνοιγε τα αυτιά? Για να ακούσουν τον ενανθρωπίσαντα λόγον. Τώρα ερωτούμε, αυτά τα μάτια που ο Κύριος ανοίγει για να τον δούμε, αυτά τώρα τα μάτια θα υπηρετήσουν την αμαρτία δια της τηλεοράσεως? Τότε η πιστή, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή, δευτέρα του επιστολή, και συνεχίζω ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους, οφθαλμούς έχοντες μεστούς μιχαλίδος, μάτια έχουν γεμάτια επιθυμία μοιχείας, δηλαδή σαρκικά μάτια, δεν οδηγούνται πια να δουν το Θεό, αλλά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπει. Δεν βλέπουν πια. Δεν βλέπουν. Ο Κύριος, όπως το ξέρετε, χαρακτηρίζει την μοιχεία από το ξεκίνημα των ματιών. Πάσο βλέπων και τα λοιπά, εμπαθώς βλέπων, ήδη λέει εμήχευσεν η καρδία αυτού. Γι' αυτό λέει το βιβλίο των παροιμιών 4,25 κεφάλων χωρίων. Τα ξέρετε. Οι οφθαλμοί σου ορθά βλεπέτωσαν. Τα μάτια σου να βλέπουν, λέγει, ορθά. Και όπως έλεγε ο Ιώβ, κάτι περίφημο, διαθήκην εθέμην της οφθαλμής μου και ουμή συνήσω επί παρθένων. Έκανα συμφωνία με τα μάτια μου να μην παρατηρήσω παρθένο. Εννοείται εμπαθώς. Είδατε, συμφωνία έκανα. Θέλετε να ξέρετε, το ξέρετε, ότι η όραση στάθηκε η αιτία του κατακλυσμού? Ιδόντες, προσέξτε, υπογραμμίζω, ιδόντες, δε ιή του Θεού, τα στιγατέρας των ανθρώπων, ότι καλέησιν όμορφες, έλαβον εαυτής γυναίκας από πασών ον εξελέξαντο. Και είχε πει ο Θεός, δεν θα μιλείτε. Ο κατακλυσμός λοιπόν ξεκίνησε από την όραση. Ο Δαβίδ έπεσε στο γνωστό του αμάρτημα, επειδή τα μάτια του ηρπάγησαν από το κάλος της Βυρσαβεέ. Όντως, όπως λέγει ο προφήτης Ιερεμίας, ανέβη θάνατος δια των θηρίδων. Και θηρίδες είναι οι πέντε σωματικές αισθήσεις. Και ανεβαίνει, μπαίνει δηλαδή ο θάνατος δια αυτών των θηρίδων. Γι' αυτό και ο σοφός Σιράχ προσεύχεται και λέγει, Κύριε, Πάτερ και Θεέ της ζωής μου, μετεωρισμόν οφθαλμών μη μη δω. Μετεωρισμόν οφθαλμών. Και επιθυμίαν απόστρεψον απ' εμού. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι στην όραση δόθηκαν οι εξής χαρακτηρισμοί, όπως του σημειώνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο συμβουλευτικό του εγχειρίδιον περί οράσεως. Λέει ότι η όραση είναι αίσθηση βασιλικοτάτη. Τα μάτια, λίχνη του σώματος. Τρίτον, οι δύο φωστήρες του προσώπου. Τέταρτον, μάλιστα λίχνη του σώματος ονομάστηκαν από τον Χριστό. Τέταρτον, οι δύο πρώτοι κλέπτε της αμαρτίας. Πέμπτον,
οι δύο πλόκαμοι της ψυχής. Τα πλοκάμια είναι τα αόρατα χέρια, μεγάλα χέρια βγαίνουν από τα μάτια και εγγίζουν όλα τα πράγματα, επιθυμητά και ανεπιθύμητα, επιτρεπτά και ανεπιτρεπτά. Ασώματα χέρια, πράγματι, Έβδομον, αφή, λεπτοτέρα της αφής. Είναι αφή, λεπτοτέρα όμως της αφής. Εγγίζεις επάνω στον άλλον, χωρίς να γίνεις αντιληπτός. Μόνο που τον ευλέπεις, τον απολαμβάνεις, αμαρτάνεις. Βλέπουμε με σαφήνεια λοιπόν ότι η Αγία Γραφή εδώ επιβάλλει ούτε λίγο ούτε πολύ φυλακήν επί των αισθήσεων. Φύλαγμα δηλαδή. Φυλακή επί των αισθήσεων και μάλιστα ιδιαίτερα εις την βασιλικοτάτην αυτήν αίσθηση, την αίσθηση της οράσεως. Σήμερα όμως, περίεργο πράγμα, όχι μόνο αυτό δεν τηρούν οι χριστιανοί μας, αλλά και πληρώνουν για να ειδούν θεάματα αμαρτωλά. Αν κάποτε τα βλέπαμε στο δρόμο, θα λέγαμε εκείνο που λέει ο ψαλμωδός, «Απόστρεψον, Κύριε, τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητας». Διότι πάνω ό,τι υπηρετεί την αμαρτία είναι ματαιότης. Και εμείς σήμερα και την τηλεόραση πληρώνουμε, την κάνουμε και έγχρωμη για να έχουμε ζωντανότερες εικόνες και πάμε και πληρώνουμε εισιτήριο δεν ξέρω πού να δούμε. Αλήθεια, πέστε μου, έχοντας μια εικόνα του Λόγου του Θεού περί της φυλακής της οράσεως, πώς μπορούν να εμφανίζονται σήμερα οι χριστιανοί μας? Είναι ή δεν είναι ένα κατάντημα? Σήμερα βέβαια η κοσμική τηλεόραση παρουσιάζεται με πάρα πολλά μειονεκτήματα, φοβερά. Κοσμικοί άνθρωποι τη χτυπούν. Αλλά πόσο περισσότερο θα τη χτυπούσαν οι χριστιανοί? Επιτρέψατε να σκιαγραφίσουμε μερικά σημεία της συγχρόνου προσφοράς της τηλεοράσεως. Πρώτον, και πολύ θα παρακαλέσω αυτό το σημείο, δηλαδή αυτό το κεφάλι, την παράγραφο, προσέξατε. Πρώτον, υπάρχει ένας πλεονασμός εικόνων. Πού, αν αυτός ο πλεονασμός διατηρηθεί σε κάποια μακρά χρονικά διαστήματα, τότε ο νους πέφτει σε παροπλισμόν και σε οκνηρία. Ο νους. Γιατί ο νους είναι γνωστό ότι εργάζεται στο σχήμα λέξεις, έννοιες, εικόνες. Ή έννοιες, λέξεις, εικόνες ή εικόνες, έννοιες, λέξεις. Δηλαδή σε, σε μια μεταβολή αυτών των τριών. Σε αυτό το σχήμα δουλεύει το μυαλό. Αν τώρα λοιπόν δώσουμε μόνο στο νουν εικόνες, τότε οι λέξεις περιτεύουν και οι έννοιες καταστρέφονται. Να γιατί, θα λέγαμε, είναι ο υπαριθμόν ένα εχθρός της παιδείας η τηλεόραση. Το λέγον άβγαινα σε κάποια ταράτσα, σε κάποιο μιναρέ της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, έχετε μιναρέ δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη? Σώζονται. Να βγω στο πιο ψηλό σημείο να φωνάξω, προσέχετε, η τηλεόραση καταστρέφει την παιδεία. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η οκνηρία. Και τα παιδιά μας, ξέρετε, γίνονται ρηχά παιδιά. Αν καλέσει ένα παιδί να κουβεντιάσει σε βάθος, αυτό δεν θα το πετύχεις με ένα σύγχρονο νέο. Υπάρχουν αναζητήσεις, αλλά όπως ακριβώς αναζητά κανείς το φαΐ άμα είναι πεινασμένος. Δεν ξέρω όμως τι θα φάει, αν του δώσει ένα ξυλοκέρα τον μπορεί να χορτάσει. Δεν έχουμε σήμερα βάθος εις τους νέους μας. Δεύτερον, η τηλεόραση δημιουργεί μαζοποίηση της σκέψεως, αφού όλοι βλέπουν ταυτόχρονα τις ίδιες εικόνες. Έχουμε δηλαδή μια ομοιόμορφη σκέψη ή θα την ονόμαζα μαζική σκέψη. Δεν είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος το αυτό φρονείται. Δεν έχει καμία σχέση. Εκεί διασώζεται η προσωπικότητα. Εδώ δεν διασώζεται η προσωπικότητα. Και έχουμε
ταυτόχρονα με την μαζική σκέψη έχουμε και την μαζική παρόρμηση. Όλοι μαζί να κάνουν το ίδιο πράγμα. Τρίτον, είναι μια επινόηση που επιταχύνει την διάδοση των ιδεών, είτε καλών είτε κακών. Τέταρτον, δίδει κοσμοθεωριακών και βιοθεωριακών προσανατολισμών. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ σπουδαίο. Όταν λέμε κοσμοθεωριακών, ας πούμε μια ιδεαλιστική κατεύθυνση, ηλιστική κατεύθυνση, είναι ο προσανατολισμός στην ζωή. Τι πιστεύεις, ένα πιστεύω. Δημιουργεί ένα πιστεύω στον κάθε άνθρωπο. Αλλά και βιοθεωριακών. Φερρυπίν, όταν η τηλεόραση προβάλλει θέματα που αφορούν στον φροϊδισμό και όχι απλώς μόνο τη θεωρία του Φρόιντ, αλλά στην πράξη. Μια ταινία που είναι φροϊδική ουσιαστικά. Τότε δεν δημιουργεί έναν βιοθεωριακών προσανατολισμών. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ σπουδαίο. Πέμπτον, παρουσιάζει ουτοπιστική ζωή, μάλιστα στους νέους. Μια ζωή η οποία δεν είναι πραγματική ζωή, είναι ψεύτικη. Αυτό συμβαίνει και στον κινηματογράφο. Έκτον, είναι μια μαγεία η τηλεόραση με όλες τις διαστάσεις που επιτυγχάνει το ζητούμενο ο μάγος. Τι θέλει να επιτύχει ο μάγος? Αυτό που θέλει. Αυτό πετυχαίνει και η τηλεόραση. Ενεργεί σαν τον πνευματισμό. Πραγματικά υπνοτίζει. Επιβάλλει εκείνο που θέλει. Γι' αυτό ανεπιφύλακτα λέμε ότι η τηλεόραση ασκεί πλήση του εγκεφάλου στις μάζες. Πλήση πραγματικά. Το είδα στην τηλεόραση, σου λέει ο άλλος. Σαν να είναι το Ευαγγέλιο. Το είδα στην τηλεόραση. Έβδομον, η τηλεόραση επιβάλλει ό,τι εμπορικός ή πολιτικός θέλει. Το σκεφτήκατε αυτό? Μια φορά, δεν ξέρω αυτά τα στρουμφάκια, πώς τα λένε, κάτι, παίζουν τα μικρά παιδιά. Ναι, πρόβαλαν, γιατί έχουν λόγο να πουλήσουν οι έμποροι και οι βιομηχανοί τα προϊόντα τους, να τρέχουν τα παιδάκια αλαφιασμένα να γυρεύουν στα καταστήματα στρουμφάκια. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ επιβάλλει η τηλεόραση ό,τι θέλει. Είτε εμπορικός, είτε και, προσέξτε, 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 και πολιτικός. Όγδον, διεγείρει τα πάθη. Τα σαρκικά πάθη, το έγκλημα, τα ναρκωτικά, αντικοινωνικές πράξεις, όλα αυτά με εκείνα τα οποία προσβάλλει. Νομίζω όμως το μεγαλύτερο που μπορεί να κάνει τηλεόραση στους πιστούς είναι ότι εκοσμικεύει την Εκκλησία. Για την εκοσμίκευση θα σας μιλήσω λίγο πιο κάτω. Είναι το φοβερότερο από όλα. Δέκατον, μετά από μια παρακολούθηση της τηλεοράσεως, είναι αδύνατη η προσευχή. Διότι έχει κολλήσει το μυαλό και η καρδιά σε αυτά που είδαμε και επήλθε σκορπισμός του νου και της καρδιάς. Και είναι γνωστό ότι δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή αν έχουμε σκορπισμόν καρδίας και νου. Ενδέκατον, σπαταλά πολύτιμων χρόνων, με τις ώρες κάθονται οι άνθρωποι μπροστά, και αυτόν τον πολύτιμο χρόνο τον αφαιρεί από ένα σωρό άλλα πολύτιμα πράγματα. Και δωδέκατον, δημιουργεί ακόμη και έναν αντικοινωνικό χαρακτήρα, επειδή οι άνθρωποι βλέπονται στην οθόνη δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Όλοι προς ένα κέντρο στρέφονται προς την οθόνη και μεταξύ τους δεν επικοινωνούν. Εκείνο που συνέβαινε τα παλιότερα χρόνια, μια γενιά πιο πίσω, δύο γενιές πιο πίσω, που οι άνθρωποι μαζευόντουσαν τα βράδια, τα χειμωνιάτικα, στο σπίτι, κουβέντιαζαν. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Σήμερα με άλλον τρόπο διασκεδάζουμε. Αυτός όμως ο τρόπος είναι, αντιλαμβάνεστε, με αντικοινωνικό χαρακτήρα.
Είναι γνωστό ακόμα ότι η τηλεόραση, επειδή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, δεν μπορούσε επί παγκοσμίου επίπεδου, δεν μπορούσε να διαφύγει της προφητικής οράσεως. Δηλαδή η τηλεόραση είναι μέσα στο προφητικό όμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σημαντικό από την άποψη ότι μας δίνει το μέτρο ότι είναι σημαντικό θέμα η τηλεόραση και ότι ασκεί τεραστία επίδραση επί των ανθρώπων. Πρώτον, διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Είναι από το 11ο κεφάλαιο. Και όταν τελέσωσι οι δύο μάρτυρες και προφήτε την μαρτυρίαν αυτών, λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, το θηρίον το αναβαίνον εκ της αβύσσου, ποιήσει με ταυτόν πόλεμον και νικήσει αυτούς και αποκτενεί αυτούς, θα τους σκοτώσει. Και το πτώμα αυτών επί της πλατείας της πόλεως της μεγάλης ή της καλείται πνευματικός Σόδωμα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος αυτόν εσταυρώθη. Είναι η ιστορική Ιερουσαλήμ και δεν χωράει κανένα συμβολισμό. Όπως και τα πρόσωπα είναι ιστορικά, ο προφήτης Ηλίας και ο Ενόχ, έτσι και εδώ ο τόπος του μαρτυρίου του θα είναι ιστορικός τόπος, η Ιερουσαλήμ. Δεν χωράει καμία, σας είπα, αλληγορία. Και βλέπουσιν εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών. Κοιτάξτε παρακαλώ συνώνυμα. Λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών. Τέσσερα συνώνυμα που δείχνει όλους τους λαούς της γης. Όλες τις γλώσσες της γης. Όλοι αυτοί τι. Προσέξτε, και βλέπουσιν. Βλέπουν. Βλέπουν. Τι. Το πτώμα αυτών, το πτώμα τους, ημέρας τρεις και ήμιση. Σε έχουν κρεμασμένο στην πλατεία της Ιερουσαλήμ τρεις ήμιση μέρες. Και τα πτώματα αυτών ουκ αφήσου συντεθήν εις μνήμα. Να μην θαυτούν. Είδατε, βλέπουσιν. Πώς θα τα βλέπουν. Πώς θα τα βλέπουν. Με την τηλεόραση. Θα στραφούν οι φακοί της τηλεοράσεως και θα εκπέμπουν σε όλον τον κόσμο. Και στη συνέχεια, και οι κατοικούντες επί της γης, συνεπώς όλοι οι κάτοικοι της γης, χαίρουν συν επ' αυτής. Χαίρουν, καλά να πάθουν, καλά τους έκαναν και τους κρέμασαν. Και εφρανθίσονται και δώρα πέμψουν συν αλλήλη, θα ανταλλάξουν δώρα. Ότι ούτε οι δύο προφήτε εβασάνισαν τους κατοικούντας επί της γης. Και μετά τας τρεις ημέρας και ήμιση πνεύμα ζωής, εκ του Θεού εισήλθεν εις αυτούς και έστησαν επί τους πόδας αυτών και φόβος μέγας επέπεσεν επί τους θεωρούντας αυτούς. Γιατί και ανέβησαν εις τον ουρανόν εν την εφέλη, αναισθήθησαν και ανέβηκαν στον ουρανό όπως ακριβώς ο Χριστός ανελήφθη και θεώρησαν αυτούς οι εχθροί αυτών και τους είδαν οι εχθροί τους. Πώς τους είδαν. Και μάλιστα οι θεωρούντες αυτούς, όλη γη, μέσω τίνος, μέσω προφανέστατα της τηλεοράσεως. Την προφητεύει και Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Εγώ δεν βρήκα αυτή την προφητεία, δεν ξέρω σε ποιο βιβλίο μπορεί να είναι γραμμένη, γιατί μόνο μία έκδοση έχω. Λέγει ο Άγιος Κοσμάς ότι θα βγει ένα κουτί 200 χρόνια πίσω, θα βγει ένα κουτί που θα τρελάνει τον κόσμο. Βέβαια είναι και το ραδιόφωνο, πολύ δε περισσότερο είναι η τηλεόραση. Τρίτον, το 16ο κεφάλαιο εκ των λεγόμενων πρωτοκόλων των σοφών της Ιών λέει το εξής, σας διαβάζω. Το σύστημα της καταπνίξεως της σκέψεως. Προσέξτε, της καταπνίξεως της σκέψεως. Ετέθη ήδη εν εφαρμογή δια της μεθόδου ήτης. Εκλήθη διδασκαλία διεικόνων. Διδασκαλία διεικόνων με εικόνες. Και ήτης θα μεταβάλει τους χριστιανούς εις πυθύνια ζώα, μη σκεπτόμενα και αναμένοντα την διεικόνων παράσταση των πραγμάτων, δια να τα αντιληφθώσει. Και αυτά εγγράφονται σε μια εποχή
που η τηλεόραση ή το ανύποπτος. 100 χρόνια πίσω, σαν ιδέα ή το ανύποπτος. Όμως, η βάση είναι η αλήθεια. Ποια? Ότι η εικόνα θέτει σε οκνηρία το νου. Εκείνο που σας είπα προηγουμένως. Η εικόνα ωφελεί πάρα πολύ. Η παράσταση. Αυτό που λέμε εποπτεία. Είτε με εικόνες είτε διαλόγου εποπτεία. Αλλά το παράδειγμα τι είναι? Είναι μια εποπτεία, εσωτερική εποπτεία. Όχι εξωτερική. Όμως, όταν έχουμε υπερβολή εικόνων, τότε είναι εκείνο που σας είπα ήδη, ότι ο νους καταστρέφεται. Μπαίνει σε μια οκνηρία. Και τώρα τι θέλουν οι σοφοί της Σιών? Να καταστρέψουν την σκέψη των χριστιανών δια της μεθόδου της υπερβολής των εικόνων στην εκπαίδευση. Αυτό δε πρέπει να τους ήρθε όντως και λεπούρι, αν αυτά γράφτηκαν 100 χρόνια πριν, να τους ήρθε τώρα ευκαιρία όντως η τηλεόραση, για να δείτε τι κίνδυνος υπάρχει και πως οι εχθροί της ανθρωπότητος επιβουλεύονται την ανθρωπότητα. Συνεπώς είναι στα χέρια των εχθρών της ανθρωπότητος δια να κατακτηθεί η ανθρωπότητα. Γράφει ο πατήρ Χαράλαμπος ο Μακαρίτης, ο πατήρ Χαράλαμπος ο Βασιλόπουλος, ένα σχόλιο πάνω σε αυτήν σε αυτό το πρωτόκολλο το 16. Λέει, αυτό το σύστημα της διδασκαλίας με εικόνες έγινε πληθωρικά εγκληματικό στις μέρες μας και ηλιθιοποιεί τα παιδιά όλου του κόσμου με τα κόμιξ και άλλα εικονογραφημένα. Εγώ σας θυμίζω στους παλαιότερους τα λεγόμενα κλασικά εικονογραφημένα. Θυμάμαι σε 3 τεύχη ήταν η άθλη του Βίκτορα Σουγκό, όταν εγώ το διάβασα σε 5 τόμους. Σε 5 τόμους. Σε 3 τευχίδια τύπου περιοδικού με εικόνες τι θα βγάλει? Είναι σκότο μάλλον των ιδεών και του δουλέματος του νου. Είναι φανερό δηλαδή. Είναι φανερό. Και δεν μιλάμε για πράγματα ανήθικα να προβληθούν. Και σωστά να είναι, όπως τα κλασικά εικονογραφημένα. Ήταν ωραία. Ωραία με την έννοια, δεν είχαν βρώμικα πράγματα. Επικίνδυνα όμως. Γι' αυτό που τόση ώρα σας ομιλώ. Αλλά τι θα λέγαμε τότε για την τηλεόραση, αν τα κόμιξ και τα λοιπά είναι επικίνδυνα? Φαίνεται ότι την τηλεόραση θα την θέσει υπό τον έλεγχο του και στην υπηρεσία του αυτός ο Αντίχριστος. Είναι αυτό που σας διάβασα προηγουμένως με τους δύο προφήτες. Θα λέγαμε ανεπιφύλακτα, αγαπητοί μου, ότι η τηλεόραση επισπεύδει τη διαφθορά του κόσμου, την εκοσμίκευση των χριστιανών και συνεπώς επιταχύνει το τέλος της ιστορίας. Τόση δύναμη έχει αυτή η επινόηση? Ναι, το βλέπουμε καθαρά. Εν τούτης, ποιμαντικά επανέρχομαι στο κύριο μου θέμα. Η τηλεόραση, σας το λέγω ως πνευματικός, δεν δαμάζεται. Ποιμαντικά δεν δαμάζεται. Όταν πρωτοήλθε στην Ελλάδα, λέγαμε στους πιστούς μας, μη βάλατε τηλεόραση σπίτι σας. Είπανε ναι. Σιγά σιγά, σιγά σιγά, έχουν βάλει όλη τηλεόραση. Είναι ζήτημα στην πόλη της Λαρίσης αν 2-3 σπίτια δεν έχουν τηλεόραση. Το ακούσατε? Συνεπώς θα έλεγα ότι δεν δαμάζεται ποιμαντικά πλην ολίγων εξαιρέσεων. Τι να κάνει κανείς τώρα? Θα βάζει κανόνες στην εξομολόγηση? Τι να κάνει? Να λέγει δεν θα σε αφήσω να κοινωνήσεις αν βλέπεις τηλεόραση? Δεν μπορεί, δεν δαμάζεται, δεν γίνεται. Ιδεώδες θα ήτο, αγαπητοί μου, ποιμαντικά πάντα μιλώ, εάν εκ μέρους των πιστών, αν συνειδητοποιούσαν τα πράγματα, να την αγνοήσουν. Μπορούμε όμως να πούμε ότι αυτή η θέση, να την αγνοήσουν, ούτε λίγο ούτε πολύ, εγγίζει την ουτοπία. Ναι, ποιμαντικά βρισκόμεθα εμείς σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Γι' αυτό και η πνευματικότητα των χριστιανών μας βρίσκεται σε διαρκή υποτονισμό, υποβιβασμό. Όλο και κατεβαίνει η πνευματικότητα των χριστιανών μας. Μπροστά στο γεγονός αυτό της φθοράς
Ίσως διότι ούτως ή άλλως τι να κάνουμε, θα μπορούσαμε να συστήσουμε μεταξύ δύο κακών το λιγότερο κακό. Αυτό που σας λέω εγώ δεν το πιστεύω, αλλά απλώς σας το λέγω. Δηλαδή αν κάποιος μου πει, τι να πω τώρα, να βλέπω, λέμε τουλάχιστον διάλεξε κάτι καλό. Δεν είναι όμως τρόπος, γιατί αγαπητοί μου, το μάτι γλιστρά άνθρωπος είναι φύση περίεργος προς το κακό, ρέπει προς το κακό. Όταν εγώ δω, εγώ που σας μιλάω προσωπικά, όταν δω κάτι που είναι πονηρό, ακούστε με, θα το δω. Γιατί? Γιατί έχω πονηρή φύση εγώ άνθρωπος. Το αρνούμε, δεν μπορώ να το αρνηθώ, το βεβαιώνει η Γραφή. Ότι επιμελώς η διάνοια του ανθρώπου, εκ νεότητός του είναι στα πονηρά. Πώς λοιπόν μπορεί να πει κανένας ότι εγώ θα καταφέρω να δω το καλό και να μην δω το κακό? Βλέπετε, είναι δύσκολο. Παρά τα αυτά, θα μπορούσα να σας πω, σε μια, πώς να το πω, σε ένα συμβιβασμό των πραγμάτων, ότι η κοσμική τηλεόραση, ό,τι προσφέρει, αν δει κανείς, θα πρέπει η εικόνα να είναι με μέτρο. Θα δει λίγη ώρα και όχι πολλές ώρες. Λίγη ώρα. Δεύτερον, να δει την επικαιρότητα. Τρίτον, να δει το καλό θέατρο. Τέταρτον, να δει θέματα εκπαιδευτικά, διαλέξεις ή συναυλίες. Και πέμπτον, όταν η τηλεόραση υπηρετεί τον Λόγο του Θεού, η κοσμική, ή η τηλεόραση δια μέσω των βιντεοκασετών. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι θα υποκατασταθεί ο Ιεροκήρυξ και το κήρυγμα που θα ακούσουμε στην Εκκλησία. Έτσι, σε κάποια προσέγγιση, με φόβο Θεού, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για αυτά, εφόσον η ποιμαντική της απομακρύνσεως από την τηλεόραση, σας το ξαναλέγω άλλη μία φορά, είναι μία ουτοπία. Τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από όλα αυτά που είπαμε? Πρώτον, η τηλεόραση είναι μία εκπληκτική επινόηση. Δεύτερον, τόσο εκπληκτική και δυναμική, ώστε σπρώχνει τον αιώνα να τρέχει μπροστά. Έκανε την Ιφίλιο μια γειτονιά. Βλέπουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία, στο Βόρειο Πόλο, στην Αυστραλία, στην Νότια Αμερική. Επηρέασε την ιστορία και τον πολιτισμό σε υπερθετικών βαθμών. Πια δεν μπορούμε να μιλάμε για δυτικών και, δυτικών και ανατολικών πολιτισμό. Όλα πάει να τα κάνει ένα. Όλα. Όλα πέφτουν στην χωάνη της εικόνος της τηλεοράσεως. Τρίτον, είναι ένα αγαθό η τηλεόραση και ταυτόχρονα ένα φοβερό κακό. Εξαρτάται από τους φορείς της. Ποιοι είναι οι φορείς της τηλεοράσεως? Τέταρτο, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η τηλεόραση ανήκει κυριότατα εις τον κόσμο. Βλέπετε, βάζουν και κανάλια τώρα με τους δορυφόρους τα λοιπά, που μπορεί να βλέπει κανείς Ευρώπη κλπ. Που ο κόσμος δαιμονοκρατείται. Και πρέπει ακόμη να συνειδητοποιήσουμε ότι η τηλεόραση εκοσμικεύει την πολιτεία των χριστιανών. Αυτή η εκοσμίκευση, αγαπητοί μου, θα οδηγήσει στην προσκύνηση του Αντιχρίστου. Δεν το λέγω εγώ, το λέγει η Αγία Γραφή. Στο 11ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στους στίχους 1 έως 2, βλέπει εκεί ο Ιερός Ευαγγελιστής που του δίδεται καλά με να μετρήσει την πόλη. Είναι φοβερό αυτό το σημείο, το πιο φοβερό για μένα της Αποκαλύψεως. Να μετρήσει την πόλη, συγγνώμη, να μετρήσει τον ναόν. Και το έξω του ναού έως το των βωμών των εξωτερικών, που ήταν εκεί τα, οι θυσίες, οι ματηρές. Είναι μια μικρή απόσταση από τον κυρίως ναό. Και του λέει ο άγγελος, έως εδώ θα μετρήσεις. Παραπέρα δεν θα μετρήσεις. Ούτε την αυλή της, του ναού. Τότε δε που γράφονται αυτά, ναός δεν υπήρχε ιστορικός Σολομώντος. Σημειώσατε και αυτό. Ούτε και την πόλη Ιερουσαλήμ.
κατά τους πατέρες η πόλη Ιερουσαλήμ είναι η εκκλησία. Και λέει τώρα εδώ, και την πόλη την Αγίαν, είναι η Αγία Εκκλησία, πατήσουσι. Γιατί θα την πατήσουν? Ποιο θα την πατήσει? Τα έθνη. Ότι εδόθη της έθνηση για να την πατήσουν. Μήνας 42, τα 3,5 χρόνια του Αντιχρίστου. Ήτι χριστιανοί και καλοί χριστιανοί θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο. Αυτό είναι το φοβερό, το καταπληκτικό, το πιο συγκλονιστικό από όλα. Επειδή θα έχει υπηρετήσει, πολλά πράγματα θα έχουν υπηρετήσει, πρώτιστα θα έχει υπηρετήσει η τηλεόραση. Που σας είπα ότι οι χριστιανοί μας πλέον εκκοσμικεύονται. Αντί να εκκλησιαστικοποιήσουμε τον κόσμο, κοσμικοποιούμε την εκκλησία. Ακόμα, τα καλά στοιχεία της τηλεοράσεως, αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως, της κοσμικής πάντα τηλεοράσεως, είναι πολύ λίγα και πολύ φτωχά και ασθενή έναντι του κακού που προσφέρει η κοσμική τηλεόραση. Ακόμη, ένα έκτον. Ό,τι ανήκει στον κόσμο ως παραγωγή του κόσμου, έχουμε ρητή εντολή από τον Θεό που μας λέγει, είναι στην Παλαιά Διαθήκη, ανανεούται στην Καινή, όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει στη Δευτέρα του προς Κορινθίους επιστολή στο 6ο κεφάλαιο, διό γι' αυτό εξέλθατε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε, βγείτε από τον κόσμο και χωρίστε. Αφορίζω, θα πει ξεχωρίζω, λέγει Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεσθε. Τίποτε το ακάθαρτον να μην το εγγίζετε. Μη άπτεσθε, ούτε καν να το εγγίζετε. Και ακάθαρτη είναι η τηλεόραση εις υπερθετικών βαθμών. Καγώ εις δέξομαι ημάς, και εγώ θα σας δεχθώ, και έσομαι ημίν εις πατέρα, και θα σταθώ για πατέρα σας, και ημίς εσεστέ εις Υιούς και θυγατέρας, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Δηλαδή, μόνον, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους, μόνον τελικά φαίνεται το λίμα λάμδε ψιλον γιώτα περισπωμένη μη λίμα, αυτό θα σωθεί. Εκείνοι οι κάποιοι λίγοι που θα πούν όχι τηλεόραση. Γι' αυτό όσο μπορούμε αγαπητοί μας αγνοήσουμε την τηλεόραση, και εμείς στους εξομολογουμένους μας αυτό πρέπει να λέμε. Και όπου ακριβώς θα βρεθούμε ως στελέχη που πρέπει, στελέχη της ποιμαντικής διακονίας της Εκκλησίας, αναφερόμενη στην τηλεόραση, αυτό πρέπει να λέμε. Φεύγα όσο μπορείς από την τηλεόραση. Και επειδή η τηλεόραση αναφέρεται στην εικόνα και αναφέρεται στην όραση, αν αισθανόμεθα ότι δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε από την τηλεόραση, ότι δηλαδή πάσχουμε, ότι τα μάτια τα πνευματικά της ψυχής μας πάσχουν, θέλουν να δουν το πονηρό που το υπηρετούν τα αισθητά μάτια του σώματος, και ότι η πνευματική μας αυτή η όραση είναι άρρωστη, είναι νοσηρά, τότε ας προσέλθουμε εις τον Κύριον που το λέγει ο ίδιος. Συμβουλεύωσε, συμβουλεύωσε, αγοράσε παρέ μου κολύριον. Το κολύριον, γενική ονομασία φαρμάκων των ματιών. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις κολύριον ή να εν χρήση τους οφθαλμούς σου ή να βλέπεις. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα κολύριον, να βάλεις τα μάτια σου σταγόνες για να βλέπεις. Προσέξτε τι λέγει, να αγοράσεις κολύριο από μένα, όχι από τα κοσμικά φαρμακεία, δηλαδή όχι από εκείνα που ο κόσμος προσφέρει για να ανοίγουν τα μάτια σου, γιατί τότε κλείνουν τα μάτια σου, τυφλώνονται τα μάτια σου, από μένα. Ο Κύριος είναι εκείνος που δίδει καθαρότητα ματιών, και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, το Πνεύμα το Άγιον εστί το ποιούν εταίρους οφθαλμούς. Το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο κάνει άλλα μάτια.
Γι' αυτό λέγει ο Κύριος, έλα να σου δώσω κολύριο, θα στο δώσω εγώ. Δηλαδή, τι θα πει αυτό, θα στο δώσω εγώ? Πώς θα το πούμε αυτό, πώς το καταλαβαίνουμε? Θα πει, ο Χριστός είναι το κολύριο. Βάλε Χριστό μες στην ψυχή σου και τότε τα μάτια σου θα ανοίξουν. Η τηλεόραση, η κοσμική τηλεόραση, κλείνει τα μάτια των ανθρώπων και ιδιαίτερα των χριστιανών. Το κολύριον του Χριστού, ο Χριστός, ανοίγει τα μάτια και τότε βρίσκουν και βλέπουν οι χριστιανοί μεταφρίκης εκείνα που προσφέρει ο κόσμος και που με κάποιο κάλυμα ο διάβολος σκεπάζει για να μην φαίνονται. Εύχομαι, αγαπητοί μου, αυτά τα πραγματάκια που είπαμε, τα λίγα σαν μια μικρή εισήγηση, τον καθένα μας να τον βάλει σε μια δοκιμασία αυτοκριτικής. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Αγαπητοί.